Τίποτα, συγχαρητήρια στα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Τα δώσαν όλα. Ξέρω ότι το πρόγραμμα κόντρα σε Ιορδανία και Νέα Ζηλανδία ήταν κάπως. Στα προηγούμενα έτη θα λέγαμε είναι κάπως winnable. Δηλαδή, βατώ, δεν θα πρέπει να τα έχει κερδίσει αυτά τα μάτσα, αλλά έτσι όπως είναι η ομάδα, έτσι με τελευταία στιγμή και με το rotation και με όλα τα παιδιά που δεν είναι εδώ μαζί μας και ακόμα και τον Τίνο, το δυστυχώς καημένο, δηλαδή ας πούμε τραυματίστηκε την τελευταία στιγμή. Έχουμε μπορέσει και τα έχουμε καταφέρει αυτά με ό,τι έχουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι χτες τα παιδιά τα δώσαν όλα. Όλοι ήταν star στο δικό τους ρόλο, δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι παραπάνω. Και πραγματικά δείξαμε και από τον πάγκο και από τους προπονητές μας και μέσα στο γήπεδο ότι ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο και τέταρτο δεκάλεπτο ότι δεν έχει σημασία τίποτα. Μόνο η νίκη και μόνο η πρόκριση. Αυτό. Να κάνω μια τοποθέτηση. Εγώ μίλησα σε όλους αυτές, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Προφανώς είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Να πιαστώ από αυτό που είπε ο Θανάσης, δεν μίλησε για τον εαυτό του, που δεν μιλάει, αλλά ήταν, δεν ξέρω τι γράφτηκε έξω, ήταν αμφίβολο ότι θα παίξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε αυτή η διάταση ουσιαστικά ήταν μια μικρή θλάση. Υπερέβαλε αυτό και το ιατρικό team και το γεγονός ότι μιλήσαμε και με τους Bucks και ο ίδιος βέβαια πάνω απ' όλα. Που ουσιαστικά έθεσε τον εαυτό του στην ομάδα και οι άμυνες που ξεκινάνε από όλο το γήπεδο τα 5 δευτερόλεπτα, η πίεση αυτή που βάλαμε, ξεκινάει από εκεί, από την ομάδα, στο ότι συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παιχνίδι και αμυντικά ήμασταν συνεπείς σε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε. Από εκεί και πίτα προφανώς τώρα έχουμε αυτή την ημέρα να δούμε πράγματα. Μετά μόλις τελειώσουμε από εδώ αυτή η αίθουσα θα διαμορφωθεί για το meeting μας, να δούμε την επόμενη μέρα το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτά. Να πάμε ερωτήσεις. Κώστα. Θανάση, θέλω να ρωτήσω, πέρα από τα οδηγίες που προπονητής, υπήρχε πραγματικά στα αποδεκτήρια όταν μπήκατε. Τι είπατε, κοιτάξτε, για να βγείτε και να κάνετε αυτό που κάνετε. Εντάξει, μπορώ να σου πω ακριβώς τι είπαμε, γιατί είναι λίγο προσωπικό, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι θέλαμε να δείξουμε τι σημαίνει να εκπροσωπήσει τη χώρα και ότι είναι λίγο παραπάνω από το ταλέντο και το μπάσκετ. Ξέρεις, μερικές φορές η θέληση για νίκη τα ξεπερνάει όλα και απλά να προκριθεί στο επόμενο. Και να πάμε ακόμα για ένα τουρνουά που, εντάξει, μπορεί να έχουμε καταφέρει αυτά που θέλουμε, αλλά ποτέ σε όλα τα τουρνουά που έχω παίξει από το 2015 δεν έχουμε ποτέ να μην περάσουμε στην επόμενη φάση από τον πρώτο γύρο. Ασχέτως το ποιος είναι εδώ ή ποιος δεν είναι εδώ. Και το καλύτερο κομμάτι, εντάξει, είναι ότι πήγε και ο coach μέσα, μας είπε ακριβώς τι βλέπει, τι κάνουμε κτλ. Μας άφησε και εμάς λίγο να μιλήσουμε τους παίχτες μεταξύ μας και βγήκαμε έξω και μας είπε. Τέλος πάντων, να μπούμε μέσα και να τα δώσουμε όλα. Πήγαν όλα σωστά. Ναι. Στο πρώτο μήχρονο νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ με το physicality που παίζανε η Νέα Ζηλανδία, γιατί νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο παίζαμε για να παίξουμε το δικό τους μπάσκετ. Δηλαδή να μας χτυπήσουν, να τους χτυπήσουμε κι εμείς, να πάμε στο rebound, να πάμε κι εμείς στο rebound. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε, δηλαδή, το δικό μας μπάσκετ. Που, τι σημαίνει αυτό, είναι ότι εμείς θα είμαστε πιο physical από εσάς και εμείς θα σας δείξουμε τι σημαίνει physicality με τον δικό μας τρόπο, όχι δηλαδή και μέσα από την επίθεση και την άμυνα. Αυτό. Coach, περισσότεροι είστε πάρα πολύ έμπειροι και δεν θα σας ρωτήσω καν πώς διαχειρίζεστε την πίεση, γιατί είναι το μέρος της καθημερινότητάς σας. Με τις λύσεις όμως που έχουμε ως ομάδα, την κούραση. Θεωρώ ότι το διαχειριστήκαμε σωστά στα τρία αυτά παιχνίδια. Ενώ το παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν μπήκαμε για να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά μπήκαμε για να κερδίσουμε πράγματα. Και αυτό ήταν το rotation, να μοιράσουμε το χρόνο συμμετοχής.
το είχα ξεκαθαρίσει όλα τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το rotation, αν με ανησυχεί η κούραση, ναι, προφανώς με ανησυχεί, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει το επόμενο. Δεν είμαι μάντης. Αυτό βγήκε έτσι στο να παίξουμε small ball με τον Παπα-Νικολάου στο 5. Πώς θα βγει το επόμενο θα δούμε. Δεν θεωρώ όμως ότι κανένας από τους 11 που είναι εδώ αθλητές θα πει, ξέρεις, κουράστηκα, κάλεμε, ή δεν μπορώ, ξέρεις, κάτι να... Δεν μπορώ να φέρω εις πέρας αυτό που μου ζητάς. Προφανώς το μπάσκετ είναι ομαδικό, χρειάζεται να κάνεις αλλαγές, αλλά ο τρόπος που βρήκαμε χθες να κλείσουμε λίγο το rotation και να παίξουν παιδιά τα οποία παίζουν αρκετά χρόνια και σε υψηλό επίπεδο, ήταν αυτό που μας έδωσε τη λύση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο και στο επόμενο. Coach, ο αδερφός μας αντίπαλος είχε περισσότερη εμπειρία σε σχέση με την Αθήνα και την Γερμανία. Οπότε φανταζόμαι ότι ο ιστός και το βαθμό συγκέντρωσης που οφείλουμε να έχουμε πρέπει να είναι αυτός του Δευτέρου ή χρόνου με τους Ιρλανδούς και ακόμα μεγαλύτερος. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να είμαστε ξανά στο μείον 15 και να κυνηγήσουμε την Λιθουανία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Διότι, όπως είπες, έχουν αρκετά σημεία αναφοράς, είτε στην περιφέρεια είτε μέσα στο ζωγραφιστό. Μπορούν να παίξουμε διαφορετικά σχήματα, αλλά άρα λοιπόν, ναι, δεν μας παίρνει να είμαστε. Το πόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε και το πώς θα τους δημιουργήσουμε εμείς προβλήματα θα το βρούμε τώρα στην. Ήδη έχουμε μιλήσει με τους προπονητές, τώρα πρέπει να μιλήσουμε με τους παίχτες μετά από την συνέντευξη όπως είπα. Και να βάζουμε σιγά σιγά κομμάτια τα οποία θέλουμε να. Αυτό είναι στο θεωρητικό κομμάτι πάντα. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, πρέπει να προετοιμαστούμε και στο θεωρητικό κομμάτι. Στο πώς θα παρουσιαστούμε, θεωρώ ότι θα παρουσιαστούμε πολύ, πολύ έτοιμοι και με αυταπάρνηση. Αλλά όχι να είμαστε στο μείον 15, αναμφίβολα. Συμφωνώ μαζί σου. Με βάση τη δική σου εμπειρία και τη γνώση των παιχτών όλα αυτά τα χρόνια σε υψηλότερο επίπεδο, πώς εξήγησε το γεγονός ότι η Λιθουανία, αν εξαιρέσουμε τους Αμερικανούς, είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες απουσίες μαζί με εμάς και παρόλα αυτά έχει καταφέρει και έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Είναι πρώτη στα rebound όλων των τουρνουά, έχει την καλύτερη άμυνα. Και γενικότερα έχει πολύ καλή ισορροπία από τη ρακέτα, μέσα από τη ρακέτα και έξω από. Καταρχήν, στη Λιθουανία το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα σπορ. Αυτό ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, τα παιδιά που λείπουν από τη Λιθουανία έχουν αντικατασταθεί από παιδιά τα οποία έχουν χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Γιατί, αν βάλουμε κάτω το ρόστερ να δει ποιοι παίζουν, είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν στις Αλγύριες στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι παιδιά τα οποία είναι παιγμένα ήδη, έχουν χρόνο συμμετοχής, έχουν σημαντικό ρόλο στην πρωταθλήτρια Λιθουανίας αλλά και στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα. Έχουν τον ίδιο προπονητή και είναι στο κάλεσμα εκεί οι περισσότεροι εξ αυτών. Έχουν κορμιά ψηλά, έχουν καλό μπασκετικό IQ. Τι άλλο μπορώ να εξηγήσω. Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε αφορά και τους δύο λαγίδες στον κόσμο, σας προβληματίζουν λίγο τα κριτήρια διευθυντών και τα σφαιρίσματα που είδαμε μέχρι τώρα σε την οργάνωση, ειδικά τους διευθυντές που έχουν την Αμερικανική και για πες. Τίποτα, αυτό που δεν θα πω προβληματισμό, αυτό που θα ήθελα να υπάρχει η συνέπεια. Αυτό, δηλαδή να είναι κάτι συγκεκριμένο, να μην είναι ένα μάτς έτσι και ένα μάτς διαφορετικό. Και όπως είδαμε, εντάξει, υπάρχει σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν μια ταυτότητα. Έτσι, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, όπως κάποιες ομάδες παίζουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ή θα παίξουν σκληρά, θα είναι κάποια φάουλ στο low post ή ας πούμε. Και άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει, σε ένα τέτοιο μάτς πρέπει να υπάρχουν και τα κριτήρια και στις δύο πλευρές. Αυτό να είναι, υπάρχει πιο πολύ συνέπεια. Consistency. Αυτό. Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε ο Θανάσης, όντως. Η συνέπεια γενικότερα στη ζωή μας είναι κάτι σημαντικό να έχεις. Τώρα, όχι, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι με τον τρόπο μας και εμείς προπονητικά εννοώ, μπορούμε να το συζητήσουμε με τους διαιτητές, να δούμε λίγο τα κριτήρια. Δεν λέω ότι θα αλλάξουμε κάτι στο approach, στην προσέγγιση. Αλλά τελικά είδατε ότι η ομάδα άλλαξε τα δεδομένα. Δηλαδή, εμείς είμαστε στο μείον 15 και δεν είχαμε άλλη επιλογή. Πρέπει να απλωθούμε στο γήπεδο, να πιέσουμε.
όταν και οι πέντε είναι στην ίδια σελίδα, ενώ οι πέντε της δικής μας ομάδας, νομίζω ότι παρασύρεις και τις αποφάσεις και συντονίζεις και εσύ εν μέρη τον τρόπο που θα ακολουθήσουν και οι διαιτητές, μη έχοντας κακή προδιάθεση, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, σε εισαγωγικά, εμείς τους παρασύραμε με τον τρόπο παιχνιδιού. Και εμείς. Εμείς φτιάξαμε τον τόνο. Η Ελλάδα που είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου μπάσκετ, είναι δεδομένο και για πάρα πολλά χρόνια. Στα περισσότερα από εμάς, η Ελλάδα συχνά κουβαλούσε και το φαβορί. Πλέον η Ελλάδα δεν κουβαλάει αυτό το παγκόσμιο. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η προσέγγιση, πόσο καλό κάνει στην ομάδα ή κακό, πόσο έχετε καταφέρει να προσαρμοστείτε σε μια πραγματικότητα που φέρνει την Ελλάδα να μην είναι φαβορή. Εντάξει, μπορούμε να χαρούμε επιτέλους μια νίκη. Οπότε κερδίσαμε και δεν έπρεπε να τους κερδίσουμε. Χαρούμε μια νίκη για τα παιδιά που είναι εδώ. Ξέρεις, όταν επειδή μου κερδίσει όλες αυτές τις ομάδες και το βλέπουν διαφορετικά στην Ελλάδα και διαφορετικά εκτός, θα σου εξηγήσω. Εμείς πάμε σε όλα αυτά τα τουρνουά και κερδίζουμε όλες αυτές τις ομάδες, ξανακερδίζουμε. Και ξέρεις, βγαίνεις στο εξωτερικό και λένε: «Πα, μας κάνατε, παίξατε στον πρώτο γύρο, μας κερδίσατε εδώ και μας κερδίσατε». Και ξέρεις, και είμαστε στην Ελλάδα και λέμε: «Εντάξει, ξεναχωρημένοι». Ενώ, ας πούμε, στο εξωτερικό φοβούνται να παίξουν εναντίον μας. Είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό το feeling. Σίγουρα είναι ευχάριστο να μπορείς να χάρεις μια νίκη. Αλλά απ' την άλλη, είναι, το ωραίο είναι ότι έχουμε θέσει κάποια στάνταρ που είναι, ξέρεις, όταν ποιος θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, θέτει κάποια στάνταρ. Αλλά μόνο πιστεύω πιο πολύ καλό μας έχει κάνει τώρα αυτό. Αν και για μένα είναι η ερώτηση αυτή. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τον Θανάση. Συμφωνώ απόλυτα. Το είπε πολύ σωστά. Να χαρούμε μια νίκη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με το γνώθος αυτών. Νομίζω ότι πατάμε και με τα δύο πόδια στη γη. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα ομαδικό άθλημα. Στο οποίο. Εάν εναποθέσεις ό,τι δυνάμη σου δίνει το σώμα σου ή το μυαλό σου, έχεις τις πιθανότητες σου και εσύ. Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Η ομάδα είναι μαζί. Κατάφερε να μείνει μαζί με αρκετά χτυπήματα. Δεν είναι εύκολο να σου φεύγει ο πρώτος σκόρερ, ο πρώτος rebounder και ένα παιδί το οποίο είχε εξαιρετικό κίνητρο να επιστρέψει στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Την τελευταία μέρα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας είναι σοκ, δεν είναι απλό. Το διαχειριστήκαν όμως. Πολύ καλά εκ των έσω. Είπαν ότι θα παίξουμε και για αυτόν. Δεν είναι τετριμένο. Το είπαν, εδώ βρισκόμαστε. Αυτή η αίθουσα είναι που βρισκόμαστε συνέχεια με τους αθλητές. Έχουμε λοιπόν πλήρη γνώση του τι γίνεται. Έχουμε πολύ καλή ανάλυση. Οι προπονητές κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όλοι. Δεν μας λείπει τίποτε. Τώρα, εάν μας λείπουν κάποιοι δημιουργοί, κάποιοι ψηλοί ή οτιδήποτε, αυτό θα το καλύψουμε εκ των έσω. Δεν το θεωρούμε όμως ότι μας λείπουνε, το έχουμε αφήσει πίσω, το έχουμε δεχθεί και λειτουργούμε έτσι όπως είμαστε. Ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι να έχεις, λέγονται, μου λένε, μου μεταφέρουν και εμένα, προσπαθώ να μην ακούω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχω εγώ την αμεσότητα με τους συνεργάτες μου, δηλαδή με τους παίχτες, αλλά και με τους άμεσους συνεργάτες μου. Εάν αυτοί στηρίζουν τις επιλογές ή τις αποφάσεις που θα κάνουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να σας πείσω όλους τώρα εδώ ή άλλα 10 εκατομμύρια κόσμο ότι αυτή είναι η πιο σωστή απόφαση, εσείς θα πρέπει να, ο κόσμος θα πρέπει να δεχτεί ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κλήθηκαν και αποδέχτηκαν την κλήση να είναι εδώ και να υπερασπιστούν τα χρώματα της Ελλάδος είναι αυτοί. Είναι αυτός που είναι δίπλα μου και άλλοι 10. Και αυτοί θα δώσουν το καλύτερο εαυτό. Επίσης, το προπονητικό team παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις γιατί έχουμε κληθεί να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Εμείς. Τώρα, να σας πείσω
Εσένα και να συμφωνήσετε, δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Για ποιο λόγο να συμφωνήσετε? Το θέμα είναι να συμφωνούμε εμείς εδώ. Και αυτό να βγαίνει στο γήπεδο. Και βγαίνει. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι fake εκεί έξω. Δεν είναι fake. Για το Θανάση, μια ερώτηση. Εντάξει, είστε συνηθισμένοι στην πίεση. Αν υποθέσουμε ότι μια πίεση που υπήρχε για την πρώτη του 16, ok, αποσυμφορήθηκε. Νιώθετε μια καινούργια τώρα ότι ο αγώνας στην Λιθουανία έχει το πρέπει. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ, κοίτα να σου πω την αλήθεια, έχω ξεφύγει λίγο από το πρέπει, γιατί τώρα αυτό και συγχώνομαι εγώ τώρα και θα σου πω και ατομικά, σου μισά εγώ σαν άνθρωπος, ζω τη ζωή που προσευχόμουν μια ζωή να ζήσω, τη ζω αυτή τη στιγμή, δηλαδή και όταν ξέρεις ζητάω και πρέπει και βάζω πρέπει και ζητάω παραπάνω, είναι, νιώθω πολλές φορές άσχημα. Γιατί λέω, μου τα έχει δώσει ο Θεός και ζω πραγματικά αυτή τη ζωή που προσευχόμουν πάντα θέλω να ζήσω. Να παίζω μπάσκετ, να είμαι εδώ, να είναι καλά η οικογένειά μου και όλα αυτά. Αλλά το δεν μπορώ να έχω πρέπει, και ειδικά σε αυτή την εθνική, δεν μπορώ να έχω πρέπει. Εγώ το μπορώ να κάνω και σα, ατομικά είναι να δείξω αυτά τα νέα παιδιά που είναι το μέλλον. Έτσι. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε σήμερα, να τους κοιτάξετε καλά, γιατί σε 5 χρόνια από τώρα αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που θα προσωπούν την εθνική τα επόμενα άλλα 10 χρόνια. Και πρέπει να τους δείξω ότι με τον δικό μου τρόπο και ποιοι είμαστε, το ότι, κοίταξε λίγο να δεις, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ο περίπτωση. Αυτό που έχει μόνο σημασία είναι να τα δώσεις όλα, να παίξεις, να πας στο rebound, να πας στην άμυνα, να είσαι στον πάγο, να είσαι για τον συμπαίκτη σου, να δώσεις το χέρι του συμπαίκτη σου, να θεάνεις τον συμπαίκτη σου και ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσουμε. Και όταν κερδίσεις, να πας, φύγεις με σηκωμένο το κεφάλι και να γυρίσεις. Να μπεις στο αεροδρόμιο, να μπεις στο αεροπλάνο και να πεις τα δώσαμε όλα και είμαι οκ, okay, μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό. Εδώ που φτάσαμε, τι θα είναι επιτυχία από εδώ και πέρα? Και ανάποδα, υπάρχει ακόμα η έννοια της αποτυχίας? Δηλαδή, στο τέλος της διοργάνωσης, τι θεωρούμε, τι θα είναι επιτυχία και αν υπάρχει ακόμα η έννοια της αποτυχίας δεδομένων των αποτελεσμάτων που παίρνουν τώρα? Νίκο, εμένα ρωτάς ή το... Νομίζω με την τοποθέτηση που έκανε ο Θανάσης πριν, δεν θεωρώ ότι. Γιατί προφανώς θα πρέπει να βάλουμε κάποιο επίθετο, κάτι, κάποιο χαρακτηριστικό, κάποιο, ένα τίτλο, είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Το θέμα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ είναι σε ακόμη μία διοργάνωση τελικής φάσης παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αυτό είναι συνέπεια. Όπως ζήτησε συνέπεια ο Θανάσης από τους διαιτητές, είναι συνέπεια. Είναι συνεπής η Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης. Επαναλαμβάνω, οι αθλητές που κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν την Εθνική είναι εδώ συνεπείς. Δεν μπορεί κανείς να πει εδώ ότι ήρθε και μας κάνει χάρη, κάνει χάρη ή κάνει αγκαρία. Είναι εδώ και χάρη μας κάνουν αυτοί. Τώρα, αν πρέπει να βάλετε επιτυχία ή αποτυχία, ξέρω ότι σε αυτούς τους στόχους που βάλαμε, τους ρεαλιστικούς, μέχρι τώρα τα καταφέραμε. Είναι αρκετοί οι στόχοι, δεν είναι μόνο οι δύο νίκες. Άλλωστε και ο πρόεδρος στην τοποθέτησή του αυτό μας είπε, δεν μας ζήτησε νίκες. Ποιος δεν θέλει νίκες, όλοι θέλουν να παίζουν για να κερδίζουν. Αλλά μας είπε ότι θέλουμε να είμαστε πραγματική ομάδα και στα δύσκολα φαίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν ο Θανάσης κάνει το δεύτερο φάουλ και δεν θέλει να βγει, αλλά το κάνει το δεύτερο φάουλ για να αποσοβήσει το καλάθι και βγαίνει, είναι σημαντικό. Και δεν το λέω τυχαία, έγινε αυτό, έτσι δεν είναι? Τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω, εγώ δεν είμαι, εσείς μπορείτε να βάλετε επιτυχία, αποτυχία, πάντως στους στόχους που με βάλει, να είμαστε ομάδα. Να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα έτσι όπως πρέπει, να μην το βάλουμε κάτω, να μην τα παρατήσουμε ποτέ, να είμαστε εδώ συνεπείς. Και δεν μιλάω τώρα με εξεννοώς, δηλαδή δεν μιλάω μπασκετικά, μιλάω σαν ένα γκρουπ ανθρώπων που κληθήκαμε να υπερασπιστούμε, όπως είπε και ο Θανάσης, αυτή την παγκοσμίου φήμης παρακαταθήκη, την οποία έχουν αφήσει όλες οι γενιές στο ελληνικό μπάσκετ. Και να δουν και οι νεότεροι, όπως ανέφερε, ότι όπως λέγεται Μωραΐτης, λέγεται Ρουγκαβόπουλος, λέγεται οπωσδήποτε και να λέγεται, ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι σωστό γίνεται. Το αν θα φέρει αποτελέσματα και θα γραφτεί αποτυχία ή επιτυχία, και από τις αποτυχίες μαθαίνεις.
πώς θα γινόταν διαφορετικά. Μπορείς να μου πεις εσύ στη ζωή αν δεν είχες αποτυχίες. Με φίλους, με πιο κοντινούς φίλους, με φίλες ή οτιδήποτε άλλο, συναδέρφους. Σκέφτομαι μια λίστα τελείω. Ακριβώς. Δεν γίνεσαι καλύτερος. Πιο σοφός. Κόμψε στο ελληνικό επίπεδο, προφανώς των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε στη δεύτερη φάση, αν δεν είναι λογικό, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και το βλέπουμε στο βάθος και δύο διάδες ψηλών που έρχονται να χτυπήσουν μια αδυναμία που είχαμε, ειδικά πλέον όσο πήραμε το ρίσκο να πάρουμε τέσσερις ψηλούς που ένας χτύπησε. Και είναι το δέδυμα ο Βαλαντσιούνας, Μοντιγιούνας και συνέχεια του Βιτσούτσεβιτς. Οπότε είναι ένα από τα κύρια κομμάτια που σας απασχολεί τακτικά το πώς καταφέρουμε να αμυνθούμε απέναντι σε έναν κυρίαρχο στο χαμηλό post παίκτη όπως ο Βαλαντσιούνας και ο Μοντιγιούνας που δεν είναι μικρό, γιατί αυτός ούτως ή άλλως. Κοίτα, η ερώτησή σου είναι σωστή. Πάμε στο μπασκετικό κομμάτι. Ωραία. Αλλά έχει και μια μορφή το ότι αποφασίσαμε να πάμε με τέσσερις ψηλούς. Όχι, είναι γεγονός. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. δεν σε κατηγορώ όμως. Σωστό, μια τοποθέτηση. Ένα είδος μορφής. Το θέμα, επαναλαμβάνω ξανά, είναι να είμαστε καλά εμείς με τις αποφάσεις που πήραμε ως προπονητές. Ως άνθρωποι που ζούμε τους αθλητές και αυτοί οι ίδιοι που ζουν μεταξύ τους. Εδώ είναι όποιος θέλει να είναι. Όποιος δεν θέλει δεν είναι. Είναι λογικό αυτό. Είναι και απλό. Και δεν είναι και κατακριτέο. Σε άλλες χώρες είναι καταρριτέο. Εάν δεν πας στην εθνική, θεωρείσαι προδότης. Υπάρχει αυτό. Το ξέρετε όλοι σας τώρα. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Δεν είναι έτσι. Ούτε η εθνική Ελλάδος, ούτε κανείς μας. Το να προβλέψεις το αν θα χάσεις το δίνοχομή του μία ημέρα πριν, είναι το χειρότερο σενάριο. Να σας πω την αλήθεια, συζητώντας, σκεφτήκαμε το αν θα υπάρχει αυτή η απώλεια, αν θα υπάρχει αυτή η απώλεια. Περισσότερο επικεντρωθήκαμε στο ποιοι θα είναι οι δημιουργοί μας και έχουμε έναν δημιουργό ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Μιλάω για τον Τόμας. Δεν είναι κάτι κρυφό. Ο Τόμας είναι αυτός ο οποίος είναι σαν να παίζει χρόνια στην Εθνική, όπως το βλέπετε. Έχει προσαρμοστεί άμεσα στο ρόλο του. Βέβαια, ο ρόλος του έχει μεγαλώσει, θα έλεγα. Το να παίξει άμυνα, να δημιουργήσει, να σκοράρει, όλα αυτά. Δεν είναι απλό. Αλλά όλα καλά μέχρι τώρα. Στην ουσία της ερώτησής σου όμως, όντως, αυτό είναι ένα θέμα μπασκετικό. Διότι και τέσσερις να ήμασταν υγιείς, πάλι θα ήταν μπασκετικό θέμα. Χθες το παιχνίδι, επιστρέψαμε στο παιχνίδι με αλλαγές ή με ένα διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο με τις αλλαγές, με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στα κεντρικά πικερόλ τα οποία είχαν. Δεν θέλουμε να αλλάζουμε πολύ εύκολα με την έννοια ότι να εκθέσουμε τον Παπαγιάννη να βγει έξω, αν μιλήσουμε για τον Παπαγιάννη που έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Ουσιαστικά. Γιατί αν βγει έξω, ναι, μεν μπορεί να μαρκάρει ο Παπαγιάννης καλά τα γκάρ, αλλά τον χάνουμε στο αμυντικό rebound γιατί είναι μακριά από τη ζώνη του rebound. Επίσης, τον χάνουμε από τη ρακέτα που μπορεί να είναι intimidator και να αλλάζει τα shoot. Αυτό τι σημαίνει, στα επόμενα, για να μην αναλύσω όλη την τακτική τώρα. Είναι τα μη δώσεις game plan. Ναι, δεν θα δώσω game plan, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό, ότι τα γκάρ μας πλέον θα πρέπει να κάνουν release τους ψηλούς αυτοί που παίζουν στο 4-5, ώστε να το πιο γρήγορα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Εάν τα γκάρ μας σπάσουν τα screen, είναι συνεπείς σε αυτό, δεν λέω ότι δεν θα κάνουν προσπάθεια, θα πρέπει να κάνουν όμως μεγαλύτερη προσπάθεια. Όσο πιο, γιατί και εμένα θα με αναγκάσουν να κρατήσω το πλάνο, ώστε να τον περισσότερο, έτσι ώστε να μην εκθέσουμε μετά τους ψηλούς. Είναι μια λυσίδα δηλαδή, δεν μπορώ να σου απαντήσω με κάτι. Σου δίνει το παιχνίδι την απάντηση. Ελπίζω να είναι αρκετά. Είναι μια ωραία μέρα και είναι μια ωραία συζήτηση. Αν δεν καταφέρουμε τον χρόνο, σας ευχαριστώ να ρωτήσω το εξής. Το μπάσκετ των εθνικών ομάδων θα υπάρχει. Καλώς ή κακώς είναι εδώ και θα είναι εδώ. Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες θα είναι αυτές που θα βρέφουν τον ψυχισμό του κόσμου και στην Ελλάδα έχουμε 10 εκατομμύρια αθλητές, 10 εκατομμύρια αθλητές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι στην εθνική ομάδα δεν μπορεί να. Είναι πολύ εύκολο να σταθούμε στο αυτή η στάνη, αυτό το γκάλα βγάζει. Αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο να κρυφτούμε πίσω από οποιαδήποτε δυναμία μπορούμε να έχουμε. Σε σχέση με το μέλλον και με δεδομένο ότι μέσα από αυτή την εμπειρία και τις απουσίες των παιδιών που δεν έχουν έρθει, λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα και κάποια μαθήματα.
τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι δεν κάνουμε αρκετά καλά ως ελληνικό μπάσκετ τώρα, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έτσι. Και τι είναι αυτό το οποίο στο μέλλον θεωρείς ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε έτσι ώστε να μην δούμε το τρένο από μια μπροστά. Δεν ξέρω, δεν είμαι κριτής προφανώς όλων. Δεν λείπω και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Ίσως θα μπορούσα να σου πω περισσότερα για το τι κάνει λάθος ή τι κάνει σωστά το μπάσκετ στην Ρωσία που ήμουνα 8 χρόνια εκεί συνεχόμενα. Όχι, επαναλαμβάνω, δεν είμαι κριτής. Θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούνται όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά με το μπάσκετ. Γίνεται να έχουμε περισσότερα οργανωμένα τμήματα μπάσκετ υποδομών, μιλάω για τις υποδομές. Όπως εκπληκτική δουλειά κάνουν στη Γαλλία, στην Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά προϋποθέτουν και αλλαγές ίσως και σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια ότι στην Ισπανία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κάποιος θεωρείται Ισπανός που έχει ξεκινήσει και είναι στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Μπανταλόνα και παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν παράδειγμα, έτσι, Μίροτιτς, Ντόντσιτς και ούτω καθεξής. Εγώ θα έλεγα να ασχολούνται λοιπόν όσο δυνατόν περισσότεροι, να υποκινηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι και από αυτούς τους περισσότερους, γιατί δεν είμαστε και μεγάλη χώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο οι μεγάλες χώρες έχουν επιτυχίες. Η Σλοβενία είναι 2,5 εκατομμύρια. Το Μαυροβούνιο είναι 600.000. Τώρα χοντρικά δεν ξέρω αν κάνω λάθος τις πληθυσμιακές αντιστοιχίες στις οποίες αναφέρομαι. Εγώ όμως με την μπάσα που μου έκανες να ξανααναφέρω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι αρχίζει να, νομίζω, να γίνεται πιο ουσιαστική συζήτηση πλέον ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι και η Ομοσπονδία, η Κεντρική Ομοσπονδία, η FIBA εννοώ, στον τρόπο προσέγγισης των παγκοσμίων πρωταθλημάτων πανευρωπαϊκών ή της Ολυμπιάδας. Εννοώ πρωταθλήματα τα οποία έχουν μέρες. Οι ομοσπονδίες να τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν 14 αθλητές στη διάθεσή τους και από εκεί πέρα, αν πρέπει να ξεδίνονται 12 για οποιοδήποτε λόγο, να μπορεί ο προπονητής να, αν έχει μια ατυχία, μια αρρώστια, κάτι, να μπορεί να επιλέγει κάποιον άλλον. Θεωρώ ότι είμαστε όριμοι πλέον και επαναλαμβάνω, δεν είναι μορφή. Οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν για το καλό του αθλήματος. Όλοι. Το αγαπούν το άθλημα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε όριμοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οι ομοσπονδίες, οι προπονητές και όλοι οι φορείς και οι παίχτες. Θεωρώ και οι ίδιοι θα το θέλανε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να τελευταία στιγμή ποιον θα έχεις και... Πάνω στην τελευταία σου τοποθέτηση που έχεις και αρκετά να σε απαντάς και εσύ. Πώς θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπα, βασικά κάτι, γιατί και το λέω αυτό σαν παίκτης. Να ξέρεις ότι οι εθνικές ομάδες συνδέεται κατευθείαν με την προσωπική ανάπτυξη του παίκτη. Ξέρεις, δεν μπορεί η εθνική ομάδα ξαφνικά να έχει 20 παιχταράδες άμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανάπτυξη. Και αυτό ξεκινάει από τις ομάδες και από, ας πούμε, τις υποδομές. Τι εννοώ, δηλαδή πρέπει να πετάξουμε όλα αυτά τα παιδιά στα βαθιά. Θυμάμαι εγώ σαν που είμαι το 92, γεννηθεί αυτήν την χρονιά μου, 92. Θυμάμαι είχαμε εθνική αντρών Α, εθνική αντρών Β, είχαμε εθνική νέων Α, Β, είχαμε τόσο, δηλαδή, ας πούμε, παίχτες. Πιο παλιά, ας πούμε, που λέγεις, εντάξει, δεν χωράγαμε. Τέτοια. Και τώρα όλο αυτό, ας πούμε, δεν έχουμε αυτό το κίνητο. Δηλαδή, θα έπρεπε για μένα, όσο γίνεται, όλες οι ομάδες, και ξέρω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ξέρεις. Και εμείς, όσο πιο, άμα δεν μεγαλώσει και το πρωτάθλημά μας, έτσι, και άμα οι παίχτες, δεν αναγκάσουμε όλους τους παίχτες, εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολλά πράγματα, να μείνουν στην Ελλάδα, να παίξουν στην Ελλάδα, να είναι, να ξέρεις, να πεις κάτι σε ένα παιδί που είναι 15 χρονών. Έλα και πες στα βαθιά, πες, παίξε. Γιατί ξέρω ότι αυτό θα με κάνει, θα το δω αυτό σε 5 χρόνια από τώρα στην εθνική ομάδα. Θα το δω αυτό σε 5 χρόνια από τώρα στην πρώτη ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Ισπανία, γιατί όλες οι άλλες ομάδες παίζουν καλά. Δεν είναι μόνο επειδή δίνουν, δηλαδή είναι επειδή. Επειδή όταν ο Ρίκι Ρούμπιο φέτος είπε: αποσύρωμαι την εθνική και λέει: έχω παίξει επαγγελματικά 20 χρόνια. Και είναι 30. 20 χρόνια. Δηλαδή τι έπαιζε από τα 14. Από τα 14. Από τα 14. Το πετάχαμε μέσα. Δεν έκανα λάθη. Πάτε, βάλτε βίντεο να δούμε. Βάλτε βίντεο να δούμε πόσες φορές του κλέψανε την μπάλα στο κέντρο. Πόσες φορές
δεν πέσανε παραλίγο να πέσει κατηγορία ρημάδα, δεν ξέραμε τι. Πάλτε να δείτε. Αλλά είναι ο Ρίκι Ρούμπιο. Είναι ο Λούκα. Είναι το κάθε παιδί που έχει βγει. Οπότε μετράει πολύ και το λέω αυτό πιο πολύ και για τα παιδιά εκεί έξω, γιατί όλα αυτά τα παιδιά μας κοιτάνε. Και από τη μία λένε, εγώ θέλω να γίνω σαν τον Θανάση, σαν τον Γιάννη, σαν τον Παπα-Νικολάου, σαν τον Παπα-Πέτρου. Θέλω όλα αυτά τα παιδιά να παίξουν στην εθνική ομάδα. Και από την άλλη πάνε στο προσωπικό του περιβάλλον και στις ομάδες τους και δεν παίρνουν την ευκαιρία που πρέπει. Και όταν λέω ευκαιρία, δεν εννοώ ότι. Δεν λέω ειδική μεταχείριση. Αλλά ένα παιδάκι δουλεύει σκληρά και έχει κάτι, βάλτε να παίξει. Το άλλο παιδάκι έχει κάτι λίγο, έχει. Βάλτε να παίξει. Δεν πειράζει, εντάξει. Είναι όλα. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι κρινόμαστε από νίκες, πρωταθλήματα, μετάλλια. Βάλτε να παίξει, γιατί βάζουμε σπόρους. Θα φυτρώσουν αυτά τα πράγματα και θα τα δούμε μετά. Και θα ζήσουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μπορεί όχι τώρα, αλλά σε 5, σε 10 χρόνια θα το χαρούμε όλοι μας. Είναι σημαντικό για το μέλλον αυτό. Αυτό σου είναι. Αυτό. Μάλλον αυτή η ερώτηση πρέπει να στραφεί σε αυτούς που είναι μια ενδιαφέρον προσέγγιση για εσάς για τους δημοσιογράφους, να πάρετε όλους αυτούς οι οποίοι είναι απόντες. Είναι κακό. Να κάνει κάποιος μία ένα γκάλωπ. Έτσι μου ήρθε τώρα. Λέω φωναχτά τη σκέψη. Αλλά μπορεί όντως να είναι αυτό που λες. Γιατί τελικά αρκετές είναι οι απουσίες. Ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Κάποιος επιβαλόταν. Αφού έκανε ο Γιάννης επέμβαση, δεν γινόταν να έρθει. Τι να κάνω. Ίσως είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η απάντηση για αυτό το σκεπτικό ισχύει μόνο για την Εθνική Αμερική. Δεν ισχύει κανέναν άλλον. Δεν πιστεύω ότι το Σουδάν δεν χαίρεται που πήρε την πρώτη του νίκη. Το Σουδάν ή η Δομινική Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι αυτές οι ομάδες είναι εμείς. Δεν χαίρομαι εμείς. Πρώτα απ' όλα, πού μας έχουν στο ranking, 20, 18, 19. Πέρασε το 16. Πάλι καλά, ανεβήκαμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Κερδίσαμε. Ναι, τι. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει μόνο για αυτές τις ομάδες που έχουν τόσους παίκτες και για εμάς και για άλλες ομάδες που. Πραγματικά, σκεφτείτε. Πώς δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο Μάνος είναι πρώτη του διοργάνωση. Μωρά, πρώτη του διοργάνωση. Μωρά, είναι πρώτη του παγκόσμια. Πολλά παιδιά είναι πρώτη του παγκόσμια. Προκαβόλου, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να παίξει ένα παγκόσμιο, μην ξαναπήξει ποτέ. Νομίζω. Τιμή. Συγγνώμη που διακόπτω, Θανάση. Νομίζω τώρα σκεπτόμενο αυτό που είπες ότι στη Γαλλία το βάλαν ως όρο ότι όσοι δεν έρθετε στο παγκόσμιο, μην σκεφτείτε, δεν θα έχετε θέση του. Νομίζω τώρα κάποιος μου το είπε αυτό, μπορεί να είναι και ξένος φίλος μου. Έτσι. Λες να αφήσω το κομμάτι μου έξω. Λες. Δεν νομίζω. Μπορεί να το ανασυμβάνω το πίεση, δεν ξέρω. Από ό,τι αυτό.